Παιδιά, δεν το πιστέψετε. Ξαναβγήκα από το σπίτι μου. Είναι ακόμα μια ηλιόλουστη μέρα. Και καθώς με έχει επηρεάσει η καραδί μου, ήρθα να πάω κι εγώ για περπάτημα. Επίσης, πόσο creepy είναι αυτό, Χριστέ μου. Λοιπόν, πριν προχωρήσω όμως παραπέρα, θέλω να σου πω και το σκοπό για τον οποίο αυτή τη στιγμή βγήκα από το σπίτι μου. Θα μου πείτε και την προηγούμενη φορά είχα ένα σκοπό. Ναι, αυτή τη φορά είναι διαφορετικός. Επίσης, πάλι είμαι γύρω από περιστέρια, έτσι. Νομίζω είναι κάποιο σημάδι, νομίζω έχουν γίνει εχθροί μου. Φύγε, εχθρέ. Λοιπόν, ακούστε. Ο σκοπός σήμερα ήταν να πάω στα public, not sponsored. Ήθελα να κάνω βόλτα λίγο, να χαζέψω σε μεταχειρισμένα παιχνίδια γιατί έχει τα λοιπά. Κάθε τόσο, άμα βρίσκω ευκαιρία, το κάνω αυτό, μου αρέσει. Μου αρέσει να βρίσκω, ξέρω εγώ, ευκαιρίες ή διαμαντάκια π.χ. που μπορεί κάποιος να έχει παρατήσει και να είναι κάτι καλό. Και ταυτόχρονα θέλω να πω και ένα παράπονο και να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Δεν ξέρω βασικά ποιοι το ξέρετε ή έχετε ασχοληθεί με το θέμα. Πώς κάνουν στο εξωτερικό που καμιά φορά που κάνουν επιδρομές. Τέλος πάντων, καταλάβατε. Σε μαγαζιά άκυρα ή σε πανηγύρια ή. Δεν ξέρω. Τέτοια πράγματα και βρίσκουν π.χ. διαμάντια. Κάποιοι κάνουν επιδρομές και σε κάδους π.χ. Πώς είναι το GameStop, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Οι κάδοι του GameStop μέσα πετάνε πράγματα τα οποία καμιά φορά δεν είναι χαλασμένα, αλλά τα πετάνε γιατί ναι. Τέλος πάντων. Και. Είτε σε κάδους, αλλά εντάξει, ας αφήσουμε το σενάριο κάδο απ' έξω. Ας μην πηδήξουμε σε κάδους εδώ πέρα. Ας μην πιάσουμε αυτό. Αλλά ας πιάσουμε το κομμάτι του καταστήματος π.χ. Θα γούστερα να υπάρχουν καταστήματα, μαγαζιά ή τέτοια πράγματα γενικά αντίστοιχα, στα οποία θα μπορούσε να βρει κάποιες διαμαντάκια, παλιά παιχνίδια ή και καινούργια παιχνίδια ακόμα, μεταχειρισμένα ή δεν ξέρω και εγώ τι, σε καλή κατάσταση, σε μέτρια κατάσταση. Καταλάβατε. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Αν υπάρχει, πείτε μου. Ψάχνω κάτι τέτοιο. Βασικά, ξέρω μερικά μαγαζιά, 2-3, αλλά δεν υπάρχει ποικιλία. Ενώ από μαγαζιά. Στο συγκεκριμένο έχει ποικιλία. Ενώ δεν υπάρχουν πολλά τέτοια. Θα ήθελα να υπάρχουν περισσότερα. Να μπορείς να πεις ότι ξέρω εγώ, θα κάνω βόλτα σήμερα σε όλα αυτά, να τα πάρω με τη σειρά να δω αν υπάρχει κάτι ή κανένα καινούργιο διαμάντι. Να βάλω στη συλλογή μου π.χ. Δεν ξέρω. Και ας πούμε το πιο κοντινό αυτή τη στιγμή σε μένα κοντά μου. Κοντινό σε μένα κοντά μου. Ελληνικά top. Το πιο κοντινό σε μένα αυτή τη στιγμή είναι να πάω στα public, ξέρω εγώ, να χαζέψω τα μεταχειρισμένα μπας και κάποιος έχει επιστρέψει κάποιο παιχνίδι το οποίο είναι πολύ καλό και παλιό, ξέρω εγώ, ή κάτι και να πω α. Να το τσιμπήσω. Έχει γίνει αυτό, άλλες 2-3 φορές αυτό που είχε κάποιος επιστρέψει, ξέρω εγώ, το Donkey Kong Country για το 3DS και το είχαν βάλει τιμή στο public 5 ευρώ και ήμουν σε φάση. Γιατί να το επιστρέψεις και μετά γιατί να το βάλουν 5 ευρώ μόνο. Λες και το θεωρούσαν σκουπίδι. Καμιά φορά η τιμή βέβαια στα μεταχειρισμένα είναι και σε τι κατάσταση είναι, αλλά ήταν σε τέλεια κατάσταση. Γιατί προφανώς και το πήρα. Λοιπόν, ναι, αυτό ήταν ο σκοπός μου σήμερα. Θα πάω προς τα public, αλλά δεν ξέρω τι άλλο θέλω να κάνω μετά. Πού άλλο να ψάξω, τι να κάνω. Περπατώ εις το δρόμο, σας την έφερα. Παράλληλο, περπατάμε παράλληλο. Πολύ τιμή μαγαζί, by the way. 4 κάθε στη σειρά, σκουπίδια απ' έξω. Καλή φάση. Έχω φάει κατούμπες από εδώ πέρα. Άλλο πράγμα σας λέω. Γενικά με την πλατεία Νέας Μήνης υπήρχαν φορές που μ' άρεσε να κάνω βόλτα και άλλες φορές που τη μισούσα. Αυτόν τον καιρό. Μ' αρέσει αρκετά να κάνω βόλτα. Νομίζω το έχετε καταλάβει κιόλας. Public, έρχομαι. Ετοιμάσου. Όπου 100% θα έχει βλακίες, θα ξενερώσω, θα νευριάσω και θα φύγω. Επίσης δεν βλέπω κομμάτι με μεταχειρισμένα. Τι συμβαίνει. Έχει γούστο να το αφαιρέσανε. Εκτός αν είναι αυτό το μικρό κομμάτι εδώ πέρα που δεν γράφει τίποτα. Υποθέτω ότι αυτό θα είναι. Λοιπόν, ας πάρουμε για παράδειγμα αυτό. Μεταχειρισμένο, πώς θα το έχει. 30 πλάς, σίγουρα. Είχα δίκιο. Αυτή είναι και καινούργια. Θα έχει 40, ξέρω εγώ. Ναι, είναι το ίδιο, οκ. Okay. Storm Rider 791. Storm Rider Anniversary, πόσο? 10. Εντάξει. Formula 1 2012. 3. Εντάξει. Αν ήταν πάνω από 5 ευρώ, αυτό θα νευρίαζα. FIFA 19, αυτό είναι καινούριο. Θα έχει 40. Πόσο λέει? 36. Είχα δίκιο. Αυτό με είχα πλαίσει στον 4 το τσίμπαγα. Πόσο το έχει μεταχειρισμένο? 26. Μεταχειρισμένο. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, φεύγω απογοητευμένος από τα public. Αλλά σπάω κάπου να κάτσω να τα πούμε καλύτερα, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο φταίει, ας πούμε, το public άμεσα ή κάτι. Ας βρω κάπου να κάτσω και θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, ακούστε τις σκέψεις μου. Καταρχάς, δεν μου έκανε εντύπωση, το ψιλοπερίμενα. Απλά κάθε φορά πηγαίνω με την ελπίδα μπας και. Αυτό που μου έκανε εντύπωση βέβαια ήταν ότι το κομμάτι που είχαν μέχρι τώρα για τα μεταχειρισμένα, το σημείο που, που βάζανε τα μεταχειρισμένα παιχνίδια, είχε αλλάξει τελείως. Ήταν ένα πολύ πιο μικρό κομμάτι αυτή τη φορά. Τώρα, φταίει το public από την άποψη ότι παρόλο που μπορεί να στέλνουν και να επιστρέφουν παιχνίδια, απλά αποφάσισαν εκείνοι να το κάνουν μικρότερο το κομμάτι γιατί δεν του συμφέρει. Δεν υπάρχουν όντως αρκετές επιστροφές, οπότε το μικρύνανε. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι λίγο απ' όλα. Δεν έχω ιδέα, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος γι' αυτό. Όπως και να έχει, ξέρεις, ήμουν λίγο σε φάση. Γιατί είναι μια σκατούλα πια.
και παλιά ήταν λίγο μεγαλύτερο. Τέλος πάντων. Αλλά όπως και να έχει, το υπόλοιπο κομμάτι που θα πω τώρα δεν ευθύνεται καθαρά το Παύλη. Γιατί ναι, ποικιλία δεν υπήρχε προφανώς και δεν μπορεί να υπάρχει. Κάποια που ήταν πιο παλιά παιχνίδια και τα είχαν φθηνά, ίσως άμα τα ήθελα ή είχα την κονσόλα, ήταν καλή φάση. Για PC, ας πούμε, προφανώς εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα, γιατί σε φυσική μορφή πλέον δύσκολο να βρεις παιχνίδι και να το έχουν μεταχειρισμένο και να το επιστρέψουν. Τώρα εντάξει, ήταν κάποια που τα θεωρώ ακόμα τσιμπημένα για μεταχειρισμένα. Που ναι, μπορεί να είναι καινούργια, αλλά εφόσον είναι μεταχειρισμένο, κατέβασε την τιμή. Θα μου πεις για να το βάζουν ακόμα, γιατί το θυμάμαι από παλιά που το έχουν αυτό, που είναι όταν είναι μεταχειρισμένο, το κατεβάζουν λίγο την τιμή. Για να το κάνουν αυτό, ακόμα κάποιοι πηγαίνουν και τα αγοράζουν. Που εντάξει, θα μου πεις από τη μία λογικό. Απλά θεωρώ ότι ίσως θα πρέπει να κατέβει λίγο ακόμα η τιμή. Μπορεί να κάνω και λάθος. Εντάξει, όπως και να έχει, πάντως το θέμα αυτό, το θέμα της ποικιλίας και γενικά ότι δεν έχει πολλά πράγματα για να δεις, δεν φταίει το public. Το public, ας πούμε, απλά έχει πει ότι επιστροφές και τα μοιράζουμε σαν μεταχειρισμένα. Εγώ απλά αυτό που θέλω είναι game hunting στην Ελλάδα. Μπορεί να γίνει αυτό. Θα μου πείτε, τι ζητάω τώρα κι εγώ. Ο καθένας στον κόσμο του. Ναι, είμαι λίγο στον κόσμο μου. Εντάξει, ζητάω πολυτέλειες. Εδώ δεν έχουμε άλλα κι άλλα κι εγώ ζητάω game hunting. Ναι, εντάξει. Θέλω απλά να ικανοποιήσω αυτή την αρρωστημένη ανάγκη μου τώρα για τέτοια, να ανακαλύψω διαμαντάκια, να αγοράσω, να ψάξω. Το είχα καιρό αυτό, που θέλω να κάθομαι να ψάχνω να δω, μην πας και βρω τίποτα. Όχι απλά παιχνίδι, και εξάρτημα, ξέρω εγώ, παλιό αξεσουάρ, τέτοιο που να έχει να κάνει ρετρό, κάτι, τέτοια πράγματα. Αλλά δεν. Πολύ λίγα μαζί. Θέλω να μου πείτε, άμα ξέρετε, διάφορα τέτοια μαγαζιά. Ξέρω ένα, δύο, αλλά μέχρι εκεί. Τίποτα. Εγώ θέλω ποικιλία. Θέλω να πω ότι θα βγω να κάνω βόλτα σήμερα και θα πάρω όλα με τη σειρά να κάτσω να ψάξω. Ακόμα και να μην είναι δίπλα μου, εντάξει, το public είναι η εύκολη λύση, ας πούμε, που απλά κοιτάω, κάνω βόλτα και ψάχνω και όλα ταυτόχρονα. Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, κάτι αντίστοιχο που να πω ότι ναι ρε φίλε, θα κάτσω να τα ψάξω όλα με τη σειρά. Άμα ξέρετε εσείς, πείτε μου στα σχόλια, δεν έχω πρόβλημα. Πάντως γενικά ναι, αυτό η σημερινή μέρα, εντάξει, τουλάχιστον περπάτησα, έκανα βόλτα, βγήκα ξανά από το σπίτι μου. Σας έχω τρομάξει πλέον που για να κάνω όλο βόλτες και περπατάω. Αλλά ναι. Ήταν πιο πολύ απλά για να κάνω το παράπονο και να πω ότι ναι, έχω δίκιο. Θέλω αυτό. Αυτά. Πάρτε λίγο το πάρκο πάλι. Σας αφήνω λοιπόν με αυτό το πλάνο. Γεια σας.